Δεν σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο στο Expand TV? Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μην χανόμαστε. Στην αναζήτηση του YouTube πληκτρολογήστε το όνομα του καναλιού μας, Expand TV. Στη συνέχεια πατήστε πάνω στο εικονίδιο, το λογότυπό μας δηλαδή, πατήστε το κουμπάκι εγγραφή και δίπλα που υπάρχει η καμπανούλα ξαναπατήστε και επιλέξτε όλες. Εάν μας βλέπετε από κινητό ή tablet, τότε στο YouTube στην αναζήτηση πληκτρολογήστε Expand TV, πατήστε πάνω στο λογότυπο του καναλιού μας, πατήστε εγγραφή και στην καμπανούλα που θα εμφανιστεί δίπλα επιλέξτε από το μενού όλες. Έτσι δεν θα χάνετε καμία ειδοποίηση κανένα βίντεό μας. Σωνάκια μου, πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Και εγώ είμαι καλά, πολύ καλά. Αλλά τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Και ενώ τα γεγονότα είναι σοβαρά, η χώρα μας πάει κατά, να μην αναφέρω, αυτονού, διότι μου είπε ένας πάτερ να μην τον βάζει στο στόμα σου τον εξαποδό, διότι είναι σαν να τον επικαλείσαι. Αλλά γενικά η χώρα μας και όλα τα πράγματα πάνε κατά εκεί. Και εμείς ασχολούμαστε ή προσπαθούμε μάλιστα να πιεστούμε από τις λέξεις. Αν θα πει κάποιος κάποιες λέξεις ή μια έκφραση εν ειρήμην του λόγου, πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα χωρίς πραγματικά αυτός που το λέει, χωρίς να υπονοεί κάτι το ρατσιστικό. Έτσι λοιπόν θα αναφερθώ στην κυρία Κοραλία Καράντι, η οποία είναι μια συμπαθέστατη, ευγενέστατη, αξιοπρεπέστατη, δεν έχει δώσει δικαιώματα, ποιεί ήθος ως ηθοποιός, μας έχει δώσει ωραίες παραστάσεις τόσο στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Βγήκε λοιπόν στην εκπομπή, σε ένα πρωινάδικο, στην Δανάη Μπάρκα, κατανοόβρα ηθοποιή μου, πολύ αγαπημένοι άνδρες και γυναίκες, ότι δεν έχετε κάπου να βγείτε και σας λείπει η δημοσιότητα, σας λείπουν οι θεατρικές παραστάσεις, σας λείπουν έτσι η συμμετοχή στα καλλιτεχνικά δρόμενα, αυτά δηλαδή που αναζωπυρώνουν και αναπτερώνουν το ηθικό σας και όλη τη δημιουργικότητά σας. Και εμάς μας λείπουν πολλά πράγματα, αλλά προσπαθούμε να μην βγαίνουμε στις εκπομπές. Γιατί θα μου πείτε, θα σε καλέσει σε καμία εκπομπή, βρε Αντώνη? Όχι, δεν πρόκειται να με καλέσει. Και ξέρετε γιατί δεν θα με καλέσει? Γιατί δεν λέω πράγματα που να γραπωθούν και να τα πλασάρουν στη συνέχεια στα social media, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μιλάμε και ελληνικά, και να κάθονται να ασχολούνται, να γίνεται αυτό το μάλι βράση το γνωστό. Βγήκε λοιπόν η Κοραλία η Καράντι και εκεί που έλεγε στη Δανάη Μπάρκα, ωραία κοπέλα η Δανάη Μπάρκα, λουκουμάκι. Δεν την παρενοχλώ, λέω πως χτυπάει στα μάτια μου. Εγώ τη βρίσκω μια όμορφη γυναίκα και γεματούλα έτσι ωραία. Δεν μ' αρέσει αυτός δίπλα της βέβαια, ο Τσιφιόγκος, τέλος πάντων. Βγήκε η Κοραλία, τη ρωτούσε διάφορα η Δανάη και φυσικά το αγαπημένο θέμα των ημερών είναι οι παρενοχλήσεις. Τη ρώτησε πώς το βίωσε όλο αυτό το θέμα, είπε μπλα 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 τα δικά της και είπε εγώ θα σταθώ σε αυτό ότι bullying, η γυναίκα δεν χρησιμοποιήσει την παρενόχληση, μπορείς να δεχτείς ακόμα και από τον φοροτεχνικό σου. Που πας δηλαδή για να κοιτάξεις τα λογιστικά σου. Τι θα πληρώσεις την εφορία, τι θα προσπαθήσεις να κρύψεις λίγο από την εφορία. Όχι, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Οι σωστοί φοροτεχνικοί δεν κρύβουν τίποτα από την εφορία, γιατί οι σωστοί πελάτες, σαν και εμένα που δεν έχω τίποτα, τίποτα σας λέω. Φτωχαδιάρης, τους λέει κρύψε ρε παιδί μου αυτά που δεν έχω. Και πήγε λοιπόν και είπε ότι και ο φοροτεχνικός μπορεί να σου ασκήσει bullying, μέχρι και ο αλλοδαπός στα φανάρια που έρχεται να σου καθαρίσει τα τζάμια
Εντάξει, σας έχει τύχει πάρα πολλές φορές να είσαι στο αυτοκίνητο και να έρθει το αλλοδαπό και να σας πει ότι θέλω να καθαρίσω τα τζάμια. Δεν θα σας το πει, θα σας το δείξει. Και του κουνάς εσύ το χέρι τέλος πάντων και μερικές φορές δεν καταλαβαίνει. Έρχεται με το ζόρι και σου καθαρίζει τα τζάμια. Και ανοίξει το παράθυρο και του λες: Όχι, βρε Χριστιανέ, και αυτό συνεχίζει. Στο κάνει. Εκεί. Και μετά απαιτεί να του δώσεις χρήματα. Και αν εσύ δεν έχεις χρήματα ψηλά, αισθάνεσαι άσχημα. Γιατί σου κάνει ο άλλος δουλειά χωρίς να το την έχεις ζητήσει, να σου καθαρίσει τα παραθύρια μπροστά και πίσω, τα πλάινα σπάνια τα καθαρίζουν, οπότε μένουν πάντα έτσι λερωμένα, πρέπει να πάρεις νερά και ένα μπουκαλάκι να τα καθαρίσεις μόνος σου, και αισθάνεσαι άσχημα. Γιατί δεν έδωσες τίποτα στον άνθρωπο, και αφού δεν έχεις να του δώσεις τίποτα, μετά, εμένα μου έχει τύχει δηλαδή, και σε πολύ κόσμο που γνωρίζω, σου ξεφορνίζει κάτι ξυγυρισμένα μπενελέκια στη γλώσσα του και με στα ελληνικά, τσάτα πάτρα που τα καταλαβαίνεις μια χαρά και αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Και την επόμενη φορά που πας στο φανάρι και τον βλέπεις άλλον, άλλο θα πω, να έρχεται με το ζόρι, τότε εκεί τα παίρνεις και βγάζεις και το χέρι και του λες: Όχι ρε, σταμάτα, σταμάτα, δεν θέλω καθάρισμα. Γιατί τι τέλει, σου λέει, γιατί δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα ψηλά, δεν μας βρίσκονται και λεφτά αυτές τις ημέρες. Τώρα αν είσαι καμία μεγαλοκυρία που κοιτάξεις πολλά, μπορείς να του δώσεις και καλά θα κάνεις να του δώσεις τον άνθρωπο κάνα 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ να κάνει, μιλάμε Χριστούγεννα μόλις θα του δώσεις και 50 ευρώ. Αν τα έχετε να τα δίνετε. Και είπε η γυναίκα η Κοραλία Καράντη ότι όταν βλέπει, μου το έχουν πει πάρα πολλές φίλες και γνωστές, όταν βλέπουν γυναίκα δεν σηκώνουν τα περισσότερα λοδαπά, όχι. Πηγαίνουν με το έτσι θέλω, και παίρνουν τη σφουγγαρίστρα και καθαρίζουν τη τζαμαρία του αυτοκινήτου. Και αυτό, εμέσως πλην σαφώς, είναι ένα ψυχολογικό μπούλι, διότι κάνει κάτι ο άλλος, ενώ του λες να μην το κάνει. Και είπε η Κοραλία Καράντη ότι μέχρι και ο αλλοδαπός λοιπόν, που είναι ο τελευταίος στην κοινωνία, εννοούσε, προσέξτε καλά, εσείς που φαγώνεστε με τις λέξεις και πιάνεστε, είπε ότι τελευταίος στην κοινωνία, αλλά εν ειρήμην του λόγου και πάνω στη συζήτηση, όπως και εγώ, πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο, διότι τηλεοπτικός χρόνος πιέζει και πρέπει να πεις κάποια πράγματα. Στο ζητάει είναι κιόλας και αυτοί που σε προσκαλούν, να πεις όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα σε μικρή διάρκεια χρόνου. Οπότε δεν κάθισε να διευκρινίζει στην κάθε λέξη που έλεγε τι εννοούσε. Εγώ όμως, με το φτωχό μου το μυαλό και με την καλή μου την ψυχή, έτσι θέλω να πιστεύω, εννοούσε ταξικά. Όλοι σε αυτή την κοινωνία ταξικά ανήκουμε κάπου. Και εγώ και δεν ντρέπουμε. Κυρία Κοραλία Καράντη, αν αναφερθήκατε σε μένα, δεν είναι ρατσιστικό. Ο τελευταίος στην κοινωνία αισθάνομαι ότι ανήκω και εγώ. Ανασφάλιστος, άνεργος. Εντάξει, το ότι μιλάω μέσω σε μια κάμερα, αυτό δεν είναι δουλειά. Βοηθάω τον κόσμο και προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως ειδικός κινησιοθεραπευτής εθελοντικά από μόνος μου και προσπαθώ από το φαγάκι που φτιάχνω στο σπίτι μου να το μοιράζω σε ανθρώπους και σε ζωάκια. Α, και πηγαίνω μερικές φορές τα Σαββατοκύριακα, παίρνω μια σακούλα απορριμμάτων και καθαρίζω όπου βλέπω σκουπιδαριό μου, σε βουνά και παραλίες, όπου μπορώ. Αλλά ανήκω, ναι, και δεν είναι ρατσιστικό. Έκανες ένα λάθος, κυρία Κοραλία Καράντη. Δεν είναι το αλλοδαπό ο τελευταίος στην κοινωνία. Είμαι εγώ ο Έλληνας, ο Αντώνης Κούκεν, και δεν σε θεωρώ ούτε ρατσίστρια, ούτε ότι μου άσκησες κάποιο bullying που το είπες αυτό. Την αλήθεια είπες. Δεν είναι το αλλοδαπό που είναι το τελευταίο στην κοινωνία. Το αλλοδαπό μπορεί και κάνει ακόμα αυτή τη δουλίτσα, να καθαρίζει τα μπαμπρίζ των αυτοκινήτων. Εγώ όμως δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Διότι αν θα πάρω το κουβαδάκι μου και πάρω και την μαλαστούφα για να πάω να καθαρίσω στα εκεί φανάρια, υπάρχει κίνδυνος να με καθαρίσουν κάποιοι άλλοι. Άρα δεν έχω εναλλακτικές. Θα μου πείτε έχω μία ακόμα. Να πάω στην εκκλησία και να πλώνω χεράκι. Δεν μπορώ όμως ότι στην εκκλησία να πάω. Δεν επιτρέπουν να πάει κόσμος. Μόνο είναι άτομα.
Και αν θα πάω στα 9 άτομα, τη μία φορά θα μου δώσουν οι άνθρωποι αυτοί οι 9. Την άλλη πάλι θα είναι σαν μια ενοχλητική επανάληψη να πλώσω πάλι χεράκι. Άρα η κυρία Κοραλία Καράντη δεν άφησε κανένα υπονοούμενο ρατσιστικό. Σου λέει σε αυτή την κοινωνία υπάρχουν οι τάξεις ή μήπως δεν υπάρχουν οι τάξεις, ε? Μόνο στην Ινδία, όχι. Και στην ελληνική κοινωνία. Δεν τις ξέρετε εσείς, δεν τις έχετε δει. Εγώ θυμάμαι από τα Τρίκαλα, από μικρό παιδί, που πηγαίναμε στην εκκλησία και πάντα στις πρώτες θέσεις της καρέκλης ήταν άδειες. Ξέρετε γιατί? Γιατί τις κρατούσαν οι παπάδες, είχαν πει βέβαια στον νεοκόρο ή στην νεοκόρα και στους επιτρόπους να μην καθίσει κανένας εκεί. Και μια φορά πήγα κι εγώ έτσι να στρουνιαστώ εκεί πέρα, κουρδωτός, καλοντημένος, φόρησα τα καλά, αν και λίγο μανταρισμένο το παντελόνι και ένα σακάκι λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με το μικρό μου σωματάκι. Παρόλο αυτό εγώ αισθανόμουν γαμπρός και πήγα να καθίσω και μπροστά. Έπιασα μια θέση, σταύρωσα έτσι και τα χέρια όπως κάνουν οι πολιτικοί που τους είχα ξαναδεί εγώ από άλλη φορά. Και ήρθε ένας επίτροπος μέσα συγχρονώνονται τέτοια και με τράβηξε από εδώ και μου λέει: «Άιντε, άιντε, τι άιντε, άιντε», μπαρμπά του λέω. Λέει: «Άιντε, άιντε, δεν είναι η θέση σου εδώ. Δεν είναι η θέση σου ταξικά εδώ», εννοούσε. Και λέω εγώ: «Πού είναι, πού να πάω να καθίσω?» Και μου δείχνει: «Στο τέλος», μου λέει. «Στο τέλος. Διότι εγώ, Αντώνης Κούκεν, είμαι ο τελευταίος στην κοινωνία. Ταξικά». Και η κυρία Κοραλία Καράντη αυτό υπονόησε. Ότι σε αυτή την κοινωνία λοιπόν ο οποιοσδήποτε, ακόμα και εγώ δηλαδή που είμαι τελευταίος, ταξικά, διότι υπάρχουν οι πλούσιοι, Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι, πρώτοι, και φτιάχνει εδώ να γιορτάσουμε την απελευθέρωση των Ελλήνων από το 1821 μέχρι το 2021. Τρελό, να γιορτάσουμε την απελευθέρωση των Ελλήνων. Τότε οι Έλληνες ήταν πιο ελεύθεροι επί τουρκοκρατίας σε σχέση τώρα επί μητσοτοκρατίας. Διότι η κουλοκρατία που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα πάει να μας λολάνει. Και σας είπα, εγώ δεν τρώω λόλα, προτιμώ το μαρούλι. Διότι και μόνο όταν πάω στη λαϊκή και μου λέει ο Μανάβης κάθε φορά: «Λόλα γιατί δεν παίρνεις?» Του λέω: «Άσε με τώρα κι εσύ, παίζεις με τον πόνο μου που πάω να λουλαθώ». Άρα λοιπόν εγώ ο τελευταίος στην κοινωνία, ταξικά πάντα, μπορώ να ασκήσω bullying, παρενόχληση, να δημιουργήσω προσωπικές συμμαχίες και να κάνω το καλό ή το κακό ανάλογα. Γιατί όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Και αυτό ήθελε να πει η Κοραλία η Καράντη, ότι δεν έχει σχέση, ότι αν είσαι δηλαδή ο πρώτος στην κοινωνία, αν είσαι δηλαδή η Μαριάννα, η Λάτση, ή αν είμαι εγώ, όλοι μας μπορεί να ασκήσουμε bullying. Και αυτό έγκυται στην ψυχή του καθενός μας. Και πολλές φορές στις καταστάσεις. Γιατί ένας άνθρωπος που ασκεί bullying ή παρενοχλήσεις, δεν ξέρεις για πολλούς παράγοντες γιατί μπορεί να συμβεί αυτό. Και εσείς που ξεσηκωθήκατε εναντίον της Κοραλίας Καράντη, γιατί δεν έχετε τι άλλο να κάνετε, σας καταλαβαίνω όμως και σας δικαιολογώ, και λέτε τα διάφορα και μάλιστα επικεντρώνεσαι στο ότι τα αλλοδαπά είναι τα μόνα στα φανάρια που σου χαμογελάνε. Εσύ που το λες αυτό, και όταν βλέπεις αλλοδαπό σου γυρνάει το μάτι προς τα πέρα και προς τα πάνω και προς τα κάτ, εντάξει, αλλά στα social media παρουσιάζεσαι υπερασπίστρια των αθώων και των αδυνάτων. Μα δεν είπε κανένας κάτι καρκό ή κάτι αρνητικό. Και αν θύχτηκαν τα αλλοδαπά, παίρνω εγώ τη θέση τους, γιατί εγώ ανήκω εκεί, στο τελευταίο της κοινωνίας. Οπότε αφήστε την Κοραλία Καράντη. Δεν είπε κάτι κακό η γυναίκα. Και επιτέλους ας σταματήσουμε αυτό το αλληλοξημάλισμα και το «θέλω να σου κάνω κακό» με το κουτάλι το πυρούνι. Δεν φταίνει όλοι οι άνθρωποι.
εν ειρήμην του λόγου και όταν έχεις μια ροή και λες μπλου 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 μπλου, μπορείς να πεις και μια λέξη χωρίς να καθίσεις να την εξηγήσεις. Τώρα σε κάθε λέξη που θα λέμε θα πρέπει να σκεφτόμαστε σε κάθε λέξη εδώ το μυαλό μας, ενώ έχει με τόσα προβλήματα, τόσες έγνοιες και χρειάζεται κάθε λέξη που θα λέμε από τη στιγμή που εκτίθεται κάποιος άνθρωπος δημόσια να την δικαιολογεί. Μη βρεθεί κάποιος και πει ο Αντώνης Κούκη είναι ρατσιστής. Ποιος ρατσιστής βρε. Ποιος ρατσιστής. Η Κουραλία Καράντη ξαφνικά έγινε ρατσίστρια. Δεν είχε καμία πρόθεση να βγάλει κανένα ρατσιστικό προς τα έξω. Και λίγο νιουνιό χρειάζεται. Θα πήγαινε, θα την προσκαλούσα στην εκπομπή και δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Πώς αλληλοτρογόμαστε. Δεν το έχει καταλάβει αυτό. Δεν ήξερε ότι θα την πιάσετε εσείς μετά στο στόμα σας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα την κάνετε φιλορίδια. Θα πήγαινε δηλαδή να το παίξει τι. Υπέρμαχος των ρατσιστικών της πεποιθήσεων. Τόσο νιονιό έχετε, τόσο σας βρίσκετε. Γι' αυτό, όποιοι πιστεύετε τέτοιες χαζομάρες, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, την αμέριστη συμπαράσταση στην Κουραλία την Καράντη, που δεν είναι φίλη μου, δεν τη γνωρίζω καν, αλλά δόξα στον Θεό. Ακόμα εδώ λειτουργεί λογικά και ειδικά αυτή την περίοδο που ενώ θα έπρεπε να καταπιαστούμε εκεί με κάτι θείες, πανουσάρι, αύριο 14 Φλεβάρι στο Σύνταγμα 4 η ώρα βγαίνει ο κόσμος, θα προσπαθήσω να πάω κι εγώ, ναι, για να διαμαρτυρηθεί. Όχι να γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά να εορτάσει, ξέρετε τι να εορτάσει, την ελευθερία του. Και επειδή λέω αύριο και το βίντεο θα ανέβει αύριο, να σας πω ότι σήμερα 14 Φλεβάρι θα προσπαθήσω να πάω κι εγώ με κάποιο συνεργάτη εκεί. Αν τα καταφέρουμε θα είναι ωραίο, διότι 3-4 πράγματα δεν διαπραγματεύουμε. 1. Την πίστη μας στον τρεδικό Θεό. 2. Την αγάπη μας προς την πατρίδα. 3. Την πολυαγαπημένη μας οικογένεια. Και 4. Να μην χάσουμε την ελευθερία που μας παρήχαν τα προηγούμενα 3 που σας ανέφερα. Εντάξει, 4 η ώρα στο Σύνταγμα. Θα είμαστε όλοι εκεί για να φωνάξουμε. Όχι για το Valentine, αλλά για την ελευθερία μας. Διότι πάνε να μας φημώσουν με διπλό φήμωτρο, όσο νόπου και έρχεται. Δεν θα παίρνουμε καθόλου αέρα. Το να μιλάμε, δεν θα μπορείς να μιλάς. Θα ακούγεις σαν τον Darth Vader στο Star Wars. Φιλήστε μόλις σας, αγαπώ.